Για πάμε στην Άνδρο τώρα. Προσέξτε, να δείξουμε λίγο 2-3 πλάνα. Βιβλιοθήκη, εδώ βλέπουμε Άνδρος, ένα υπέροχο νησί κοντά στην Αθήνα. Για διακοπές, για διήμερο, τρίμερο, ό,τι θέλει ο καθένας. Σε αυτό το πανέμορφο νησί ακούμε και τη μουσική από κάτω. Όπως βλέπετε και στον τίτλο μας, έφτιαξαν μία βιβλιοθήκη, δανειστική βιβλιοθήκη σε στάση λεωφορείου. Κοιτάξτε τα πλάνα, είναι ένα κόσμημα, μια ζωγραφιά. Και θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ορσαλία Μανδαράκα, τι ωραίο όνομα, είναι πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Καπαριάς Άνδρου. Τι κάνετε, κυρία Μανδαράκα? Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα από την όμορφη Καπαριά. Η καλημέρα, η νησιώτικη, χαιρόμαστε... είναι πιο δυνατή, κυρία Ορσαλία. Μας ξεσηκώσατε. Δεν με ακούτε καλά. Α, ναι, βέβαια. Α. Η αλήθεια είναι ότι όση ώρα σας περιμένουμε θα είχατε ακούσει διάφορους ήχους πτήσης. Όντως. Κοτούλες, καμπάνα, εκκλησία. Ευτυχώς μπορούμε και τα έχουμε ακόμη όλα στο χωριό μας. Και τα απολαμβάνετε και μπράβο μεγάλη... σας. Τι ωραίο... Και είναι τι και ωραίο... μεγάλη χαρά που είμαστε μαζί σας. Έτσι, τι ωραίο έργο είναι αυτό, πού βρίσκεται και ποιος το έφτιαξε? Αυτό λοιπόν το έργο είναι μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου της Καπαριάς, που τυχαίνει και είμαι πρόεδρος. Mm-hmm. Είναι μια δράση που την ξεκινήσαμε πέρσι πιλωτικά για να δούμε λίγο πώς θα κινηθεί, επειδή ήταν μια χρονιά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα, οι εκδηλώσεις ήταν περιορισμένες λόγω του COVID. Αλλά εμείς το παλέψαμε και πήγε πάρα πολύ καλά. Να ρωτήσω κάτι, μπορείτε να μπείτε λίγο μέσα να μας δείξετε? Βεβαίως μπορούμε να δούμε. Είναι η στάση του λεωφορείου αυτή τώρα. Για να δούμε λίγο πώς είναι. Είναι μια στάση του λεωφορείου. Ναι, ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη. Και μπαίνουμε από εδώ σιγά σιγά. Βλέπουμε ράφια με βιβλία αριστερά. Διάφοροι τίτλοι. Ναι, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή βλέπετε πολύ λίγους τίτλους. Mm-hmm. Οι τίτλοι είναι πάρα πολλοί. Απλά επειδή τα βιβλία, ξέρετε, επειδή είναι ανοιχτή βιβλιοθήκη και έχουν φθορά, ναι, προσπαθούμε συνεχώς να βάζουμε καινούργιους τίτλους. Ζητώ συγγνώμη. Ένα χωριό χωρίς βιβλία είναι σαν σώμα χωρίς ψυχή. Κικέρονας. Και το διπλανό τι λέει? Εδώ. Το ίδιο, ναι. Και για τους ξένους. Για τους τουρίστες. Αυτό κανονικά. Ναι. Ναι, αυτό ο Κικέρονος το έλεγε μία πόλη, αλλά εμείς το διαμορφώσαμε λίγο στο χωριό για να έρθει στα μέτρα μας. Βέβαια, για τα δικά σας. Και οι τίτλοι που είναι δηλαδή, κυρία Ορσαλία, που είναι τα υπόλοιπα βιβλία? Οι τίτλοι, λοιπόν, τα βιβλία βρίσκονται στην αίθουσα που έχουμε, του συλλόγου εδώ στο χωριό. Ναι. Συνεχώς παίρνουμε νέους τίτλους, ανακαινίζουμε, βάζουμε συνέχεια καινούριους τίτλους. Πείτε μας πώς λειτουργεί. Έρχεται ο τουρίστας, Έλληνας και ξένος, και παίρνει το βιβλίο μαζί του? Ναι, ο κάθε αναγνώστης, τουρίστας, ξένος, φίλος, μέλος του συλλόγου, επισκέπτες, άνθρωποι που είναι φίλοι του βιβλίου και δεν το γνωρίζουν την Καπαριά, έρχονται από πολύ μακριά, από το βόρειο μέρος της Άνδρου. Mm-hmm. Έρχονται εδώ, μπαίνουν, διαλέγουν το βιβλίο που θέλουν, μπορούν να καθίσουν. Ο χώρος είναι ανοιχτός. Μπαίνει ένας-ένας μέσα, τηρούμε βέβαια τα μέτρα αυτά που ισχύουν. Δεν το παίρνουν μαζί τους δηλαδή το βιβλίο, διαβάζουν εκεί στο χώρο. Το παίρνουν μαζί τους. Δεν δεσμεύονται γραπτά γι' αυτό. Ναι. Απλά έχουν την υποχρέωση να το επιστρέψουν με τη δική τους ευθύνη. Βασικό. Χωρίς καμία φθορά. Άρα ατομική ευθύνη και εδώ. Και βλέπω τώρα τίτλους, ο κώδικας Νταβίντσι, είδαμε Αλέξανδρος. Έχετε ανάγκη από άλλα βιβλία, αυτό κύριε Ορσαλία? Αυτό είναι πολύ λίγο. Ναι, ναι. Έχουμε ανάγκη. Η αλήθεια είναι έχουμε ανάγκη και από βιβλιοθήκες. Γιατί είχαμε τέτοια μεγάλη δωρεά βιβλίων από μέλη του συλλόγου μας. Ναι. Και πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν, ανάγκη από βιβλία. Όσοι μας παρακολουθούν, εκδοτικοί και ιδιώτες, και θέλουν να τα στείλουν σε εσάς, να έρθουν σε επικοινωνία με εσάς? Ναι, μπορούν να έρθουν. Είναι η σελίδα μας στο Facebook. Mm-hmm. Μπορούν να δουν εκεί την τηλέφωνα να τα βρουν όλα. Μπορούν να μας γράψουν μηνύματα στο Instagram, εξαιρετικά. Facebook. Ευτυχώς. Ναι. Εξαιρετικά. Βλέπουμε και τις ζωγραφιές που έχετε κάνει. Ελάτε, παρακαλώ, πείτε το. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι ο κόσμος έρχεται, έχει και βιβλίο που μπορούμε να γράψουμε εδώ πέρα τις εντυπώσεις μας. Mm-hmm. Ή κάποιο βιβλίο που μπορεί να θέλει κάποιος, μπορεί απλά να το γράψει εκεί ότι ζητάω το τάδε βιβλίο. Τέλεια. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Τέλεια. Και η Βασιλική, τα γλαστράκια γύρω-γύρω, υπέροχα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ορσαλία. Βλέπω ότι έχετε κάνει και άλλες δράσεις, θα τα ξαναπούμε. Εδώ. Έχουμε κάνει πολλές δράσεις και έχουμε πάρει και μια χορηγία.
Ωραία, καλή σας μέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαρά μας να δείχνουμε εμπνευσμένες δουλειές, εμπνευσμένους ανθρώπους και αυτή την πρωτοβουλία στον τόπο του, ο καθένας να κάνει το κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και είπα ότι θα τα ξαναπούμε και θα το κάνουμε.